Παράξενοι χοινοί ανεβαίνουν από τη γη, διαπερνούν τα πέλματα, ανέρχονται στα ανθρώπινα σώματα, μετασχηματίζονται σε απροσδόκητες σκέψεις, δημιουργούν τη νέα αντίληψη περί κόσμου. Στο κάτω-κάτω της γραφής όλα είναι θέμα διατύπωσης. Ο κόσμος είναι γλώσσα. Όλα μπορούν να συμβούν αρκεί να διατυπωθούν σωστά. Η πιο επαναστατική πράξη είναι να δώσουμε καινούριο νόημα στον κόσμο, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος δεν έχει νόημα. Ιδέες μολότοφ πυρπολούν τα μυαλά. Προσοχή! Τα πνεύματα είναι πιο έφλεκτα από τη βενζίνη. Η επανάσταση είναι το κορίτσι μπροστά στα οδοφράγματα. Ξαφνικά σχίζει το φόρεμά του. Τα στήθη της γίνονται περιστέρια και πετούν. Στη θέα του εδίου της όλες οι εξουσίες ανατρέπονται. Οι νόμοι είναι φέρετρα. Η τάξη τα σταυρωμένα χέρια των νεκρών πάνω στο στήθος τους. Με τα κουρέλια των ουρλιαχτών μας ο άνεμος ράβει το φόρεμα της νέας εποχής. Με βογκητά, σκοτάδια, δάκρυα, κρότους, κραυγές, λάμψεις κατασκευάζουμε τη γλώσσα την οποία θα πούμε αύριο το πιο τρυφερό σ' αγαπώ. Ζω ποιητικά σημαίνει ανά πάσα στιγμή δημιουργώ και καταστρέφω κόσμο. Η επανάσταση ή θα είναι ποιητική ή δεν θα είναι καθόλου. Για να το ξεκαθαρίσουμε άπαξ διαπαντός. Η εξουσία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εμάς. Εμείς μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτήν και μάλιστα καλύτερα. Η εξουσία ρουφάει την ουσία μας, λαϊλατεί τις ζωές μας. Θα έρθει μια μέρα που θα κοιτάζουμε τα χαρτονομίσματα και δεν θα θυμόμαστε σε τι μας χρησίμευαν. Εσείς που έχετε τα χρήματα να φοβάστε. Να φοβάστε όλο και πιο πολύ. Γιατί ό,τι πιο πολύ φοβάστε, αυτό αναπότρεπτα θα συμβεί. Φοβάστε γιατί ποτέ δεν υπήρξατε. Είστε ένα ανούσιο όνειρό μας. Μόλις ξυπνήσουμε θα διαλυθείτε σαν πρωινή ομίχλη. Η πραγματικότητα είναι αυτή που δεν γεννήθηκε ακόμα. Δέστε, μέσα από τους καπνούς των δακρυγόνων και των πυρπολιμένων πτηρίων διαβαίνει ατάραχη σελήνη. Αφουγκραστείτε, μέσα από τους πρώτους και τα συνθήματα κάποιο κορίτσι τραγουδά ένα απόκοσμο τραγούδι. Δέστε, τα δάχτυλά μου έγιναν φλόγες, ψηλαφούν τα σκοτάδια. Οι κραυγές από τα στόματά μας γίνονται γιγάντιοι κλόνοι. Δέστε, τα παιδιά δένουν σχοινιά, κάνουν κούνια, γελούν και κρεμούν ένα χοντρό τραπεζίτη. Πώς είναι δυνατόν οι δικαστές να δικάσουν την αθωότητα? Η αθωότητα από μόνη της καταδικάζει σε αχρηστία τους δικαστές. Συμβουλή προς τους στενόμυαλους. Πετάχτε τα μυαλά σας στα σκουπίδια. Αφήστε κενό το κεφάλι σας να έρθουν τα χελιδόνια να φωλιάσουν. Να έρθει επιτέλους η άνοιξη των αισθημάτων. Για την αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν είμαστε μέσα στον κόσμο. Ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος είναι μέσα μας. Τώρα συμβαίνουν τα πάντα. Και τα πάντα συμβαίνουν εντός μας. Δοκιμάστε το. Πετυχαίνει. Εμφανίστε και εξαφανίστε τον κόσμο ανοιγοκλίνοντας τα βλέφαρα. Χρόνια κουκουλωμένος κάτω από τις βρώμικες κουβέρτες της ανίας, δεν έβρισκα λόγο να σηκωθώ από το κρεβάτι. Ξαφνικά θυμήθηκα ότι είχα να φτιάξω έναν ολόκληρο κόσμο και πετάχτηκα όρθιο. Όποιος δεν κατανοεί τα παραπάνω, έχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι νεκρός και φαντάζεται ότι ζει.
Τα ζόμπι απαντάμε με τον απαράμιλο στίχο του μεγάλου μας εθνικού ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκου. Σκατά στα μούτρα σας, χαϊβάνια! Αμήν λέγω ημίν. Το αδιανόητο είναι το πραγματικό. Το άγνωστο είναι σημαντικό και το γνωστό ασήμαντο. Μην εμπιστεύεστε τα μάτια και τα αυτιά σας. Εμπιστευτείτε τα έντομα, τις μυρωδιές και τους ανέμους. Ακολουθήστε τα μέχρι τέλους. Σύντροφοι, ποιείτε ακαταπαύστος κόσμους δια της ποιήσεως. Φίλες και φίλοι, σώζεστε δια της τέχνης. Κυρίες και κύριοι, ομαδών και διάλματος θα εισέλθομεν εις τον παράδεισον. Thank you.